Δωρεάν website μέσω της ιστοσελίδας Wix. Μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα website από το μηδέν, μπορούμε να κάνουμε κατασκευή του website μας και μέσω αυτής της πλατφόρμας, εκτός από το WordPress. Έχω ανεβάσει ένα άλλο βίντεο το οποίο εξηγώ για το πώς κάποιος να κάνει ιστοσελίδα μέσω της WordPress, να δημιουργήσει από το μηδέν, αλλά μπορεί κάποιος να κοιτάξει τις επιλογές και αυτής της πλατφόρμας και να δημιουργήσει ένα website από το μηδέν. Είναι καλό κάποιος να έρθει να μελετήσει αυτή την πλατφόρμα, να δει τις επιλογές που υπάρχουν μέσα. Άμα πάμε εδώ που λέει templates, μας ανοίγει αυτά τα theme που μπορεί να έχουμε δει σε άλλα site όπως το WordPress. Μπορεί να έχεις ακούσει από άλλο βίντεο όμως το WordPress που αγοράζεις ένα theme κτλ. Εδώ τα έχεις έτοιμα και κάνεις απλά edit και τα φτιάχνεις και τα προσαρμόζεις στις ανάγκες σου πιο εύκολα από το να κάνεις ένα, από το να αγοράσεις ένα template, ένα theme από κάποιο άλλο site και να το ανεβάσεις στο WordPress. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Έχει περισσότερα βήματα. Αλλά αυτό εδώ λοιπόν μπορεί κάποιος να το φτιάξει πιο εύκολα σχετικά με άλλα. Ποια είναι τα βήματα τώρα? Πηγαίνει λοιπόν ή κάνει αυτό εδώ που λέει Get Started και σε βοηθάει πάρα πολύ καλά για να φτιάξει ένα website. Δηλαδή σε πάει βήμα-βήμα μόνο του. Σου λέει θες να ξεκινήσεις έτσι ή θες να ξεκινήσεις διαφορετικά. Δηλαδή να κάνεις σύνδεση μέσω του Facebook σου ή μέσω της Google. Οπότε επιλέγεις όποιο θέλεις από αυτό. Και προσωπικά λοιπόν επέλεξα ένα Gmail από μόνο του αυτόματα και μπαίνουμε λοιπόν μέσα τώρα στα βήματα. Με μια απλή γνώση αγγλικών ή και με μετάφραση της Google στα ελληνικά, μα κάνει κάποιος, θα δεις ότι μπορεί να ξεκινήσει να φτιάξει ένα website, το οποίο να είναι και για το laptop, δηλαδή το κανονικό το website, αλλά να είναι και mobile friendly, όπως βλέπεις εδώ, να είναι και για τα κινητά, να είναι πολύ καλά το site σου. Έχει λοιπόν εδώ, αν θες να βάζεις κάποιον επαγγελματία να στο φτιάξει, έχει διάφορες επιλογές. Έχει πολύ καλό service και η εταιρεία Wix αυτή εδώ, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει. Πάμε λοιπόν στο Create New Site. Πατάμε αυτό εδώ λοιπόν και μας πάει μόνο του βήμα-βήμα και λέει τι θέλεις να φτιάξεις για την επιχείρησή σου, είσαι online store, photography, music, events, fitness, ό,τι μας ταιριάζει. Έτσι. Αν είναι να φτιάξω ένα blog για νέα, για σαν ειδησιογραφικό ή οτιδήποτε, έτσι. Και πάμε, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι φτιάχνουμε ένα online store, το οποίο λίγο πολύ τελευταία ενδιαφέρει τους περισσότερους. Σου λέει τώρα εδώ λοιπόν, αν θέλεις η εταιρεία Wix να φτιάξει για σένα το site, τέλος πάντων, να το φτιάξει για σένα ή αν θέλεις να το φτιάξεις εσύ από το μηδέν, που να παίρνεις κομμάτια-κομμάτια και να το ενώνεις. Όποιο θέλεις μπορείς να φτιάξεις, μπορεί να πειραματιστείς, μπορεί να φτιάξεις πρώτο, δεύτερο site, να δεις ποιο σου ταιριάζει περισσότερο. Εγώ θα επιλέξω αυτό εδώ, να το κάνει το website, να το δημιουργήσει για μένα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τα βήματα. Λοιπόν, μας ρωτάει, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό, μας πάει βήμα-βήμα από μόνο του. Δεν έχουμε και πολλά, δηλαδή αν απλά κάτσεις και ακολουθείς τα βήματα που σου λέει, θα δεις ότι είναι πολύ εύκολο. Ας πάρουμε ότι είναι online store με ρούχα. Κατηγορία. Μετά, υποκατηγορία. Pet clothing store. Okay, μας ρωτάει εδώ λοιπόν διάφορα πράγματα. Να επιλέξουμε. Εδώ πρέπει να κάνουμε next. Βάλω αυτό εδώ μάλλον. Λοιπόν, εδώ λέει αν θέλουμε να βάλουμε το Instagram feed να φαίνονται και οι φωτογραφίες από το Instagram μας να φαίνονται σε αυτή εδώ την στη σελίδα μας, να βάλουμε και το subscribe form αν θέλουμε για να κάνουμε άλλη subscribe. Πατάω next. Εδώ να βάλουμε το όνομα του store μας, ας γράψω Andreu AND store. Ας το κρατήσω απλό. Το website, εδώ αν έχω κάποιο existing website μπορώ να το κάνω, μπορώ να το συνδέσω, αν έχω κάποιο domain βασικά μπορώ να το συνδέσω με αυτό εδώ, αν δεν έχω το κάνω skip ή next, αν κάνω next, ok, αυτό είναι το email μου, το όνομα του store μου, εδώ μπορώ να φτιάξω logo, αν κάποιος θέλει να φτιάξει logo και δεν ξέρει πως να φτιάξει logo μπορεί να γράψει create logo δωρεάν στο τέτοιο, create free logo να γράψει στη Google και θα βρει πάρα πολλά site το οποίο μπορεί να φτιάξει ένα logo μέσα σε λίγα λεπτά.
Okay, λοιπόν, έφτιαξα ένα λόγο στα γρήγορα εδώ και έφτιαξα ένα προώχειρο έτσι για το σκόπο του βίντεο. Και εδώ βάζουμε λοιπόν τα social media account μας, Facebook, Instagram κτλ, τηλέφωνο, διεύθυνση, γιατί αν κάνουμε ένα επαγγελματικό website πρέπει να τα συμπληρώσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, και πατάμε συνέχεια. Εδώ τώρα μας λέει πώς θέλετε να φαίνεται το theme μας. Αν έχω ιδέα, επιλέξω αυτό εδώ. Okay. Επιλέγουμε χρώμα, use these colors, ok, χρησιμοποιούμε αυτά λοιπόν τα colors που μας δείχνει μόνο του το, μας προτείνει το site. Και αυτό τώρα αρχίζει και φτιάχνει το δικό μας το store. Και σε πάει στο επόμενο βήμα, σου λέει να επιλέξεις το, τη home page, το πώς θα φαίνεται η σελίδα. Ok, νομίζω αυτό εδώ είναι πολύ καλό και αυτό φαίνεται καλή σελίδα με προϊόντα. Ας επιλέξουμε αυτήν εδώ. Αυτό υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, απλά τώρα επιλέγω κάποια από αυτά για να φτιάξουμε, δηλαδή να δείξουμε τα βήματα πιο πολύ. Έτσι, μπορεί κάποιος να κάνει μπρος πίσω, να ξαναφτιάξει άλλο site, να κάνει 2-3 τέτοια δηλαδή τεστ, να δει διάφορα templates που υπάρχουν. Είχα ανοίξει προηγουμένως ένα και είδα ότι υπάρχουν, ας πούμε, πολλά templates για το τι είναι αυτή η είδους site να φτιάξεις, που μπορεί να πάρεις, ας πούμε, ιδέες και να πας να επιλέξεις κατευθείαν αυτά πριν πας σε άλλα. Μπορεί να κάνεις και landing pages, μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσω αυτής της πλατφόρμας. Και τώρα πάμε εδώ στο site. Εδώ μας λέει τώρα πάνω να συνδέσουμε με κάποιο δικό μας domain. Πρέπει να έχουμε ένα domain για το website μας, οπότε θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα αγοράσει ένα domain από διάφορα site που μπορεί να υπάρχουν, το TopHost, το Papaki, το GoDaddy, όποιο θέλεις. Εγώ προτείνω το TopHost, είναι το καλύτερο. Και δεν χρειάζεσαι hosting για αυτό εδώ. Το hosting το έχει το ίδιο η εταιρεία Wix, οπότε να ξέρεις αυτό είναι καλό σε αυτό, ας πούμε, δεν χρειάζεσαι hosting. Και εδώ τώρα σε πάει να φτιάξεις λεπτομέρειες, δηλαδή σε πάει να κάνεις edit πράγματα. Δηλαδή, πάμε εδώ πάνω στην επιφάνεια εδώ πέρα. Κάνεις edit και επιλέγεις την φωτογραφία εδώ που λέει replace, μπορείς να αντικαταστήσεις αυτή τη φωτογραφία και να βάλεις μια άλλη φωτογραφία. Εδώ αν θες να προσθέσεις άλλο μενού, κάτι, πράγματα να θες να προσθέσεις εδώ πέρα. Εδώ κάτω πάλι που λέει design manage μπορεί να φτιάχνεις, να ανεβάσει τα δικά σου τα προϊόντα εδώ πέρα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι τσούκο τσούκο λεπτομέρειες να αρχίσει να ανεβάζει, να ανεβάσει τα δικά σου τα προϊόντα και να φτιάξει το κάθε κομμάτι. Αλλά βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ friendly, πάρα πολύ εύκολο και σε κατευθύνει βήμα προς βήμα να το φτιάξεις. Δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με τα όλα αυτά που χρειάζεται να φτιάξει ένα e-shop, ένα website, αν απλά πας και ακολουθήσει το κάθε βήμα, σε βοηθά να το κάνεις. Ας πούμε πάτησα εκεί στα προϊόντα και με φαίνει τώρα σε αυτό εδώ το περιβάλλον και τι λέει εδώ, add product, να προσθέσω προϊόν, store products, store orders, θα δω στο μέλλον παραγγελίες. Εδώ που λέει new product, έχει κάποια προϊόντα εδώ σαν δείγματα, δηλαδή σαν design, αλλά έρχομαι εδώ και ανεβάζω ένα προϊόν, είτε φυσικό προϊόν, είτε κάποιο βιβλίο. Κάποιος μπορεί να θέλει να φτιάξει ένα website για να πουλήσει τα βιβλία του. Άρα λοιπόν έρχεται και ανεβάζει εδώ ένα προϊόν, ας πούμε, ναι, ένα βιβλίο του. Okay. Λέει product info, όνομα, τιμή, περιγραφή, να προσθέσει φωτογραφίες. Δεν θα τα κάνω όλα αυτά γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο άμα φτιάξω όλα αυτά, δηλαδή θα πάει το βίντεο πολύ μεγάλο. Αλλά αυτά είναι τα βήματα, δηλαδή θα δεις, βλέπεις ότι είναι πολύ εύκολα στην πράξη, στα προϊόντα, έτσι. Και σε κάθε τι βασικά, σε όλα τα βήματα. Λοιπόν, maybe later, αν θέλω να προσθέσω κάποιο άτομο μέσα, ok. Εδώ το κάθε βήμα λοιπόν μπορεί να το κάνεις τώρα edit, να προσθέσεις, να αλλάξεις πράγματα. Εδώ να βάλεις τη δικά σου διεύθυνση, να βάλεις τα δικά σου στοιχεία επικοινωνίας. Βλέπεις εδώ κάτω, έχει ήδη το email μου, να βάλω τη διεύθυνσή μου και έχεις όλα αυτά, μετά τα έχεις όλα ολοκληρωμένα. Okay. Και ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι λεπτομέρεια χρειάζεσαι, εδώ σου λέει να κάνεις ένα preview,
το πώς θα φαίνεται το store σου. Click here to see. Enter. Okay. Εγώ να το κάνουμε publish κατευθείαν και να δούμε την preview and publish your site. Ας πατήσουμε αυτό. Ή κατευθείαν publish. Publish. Εδώ τώρα μου βάζει όλο το αυτό εδώ το κομμάτι. Δηλαδή αν δεν έχω αγοράσει κάποιο domain. Okay. Αν δεν έχω αγοράσει κάποιο domain πρέπει να επιλέξω κάτι σαν αυτό το yannisandreou.wix.com store κάτι. Okay. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνδέσουμε εδώ. Πρέπει να συνδέσουμε με κάποιο δικό μας domain. Δηλαδή ένα domain το χρειαζόμαστε τουλάχιστον για το store μας. Αλλά μπορείς παρόλα αυτά πριν, ακόμα και πριν αγοράσεις το domain, να αρχίσεις και να δημιουργήσεις ένα website και να το ετοιμάσεις και μόλις το έχεις έτοιμο να αγοράσεις ένα domain και να έρθεις μετά να κάνεις εδώ τη σύνδεση. Άρα λοιπόν πατάω ένα publish για να δούμε πώς θα φαίνεται. Αν και δεν αλλάξαμε, δεν ανεβάσαμε προϊόντα, αλλά αυτό που ήθελα να καταλάβεις είναι τα βήματα που κάνεις, δηλαδή και πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις ένα website από το μηδέν, είτε store, είτε προσωπικό website, είτε οτιδήποτε, να το φτιάξεις και να το, να το ανεβάσεις, να το έχεις έτοιμο. Και είναι έτοιμο λοιπόν, congratulations, δηλαδή αφού έχουμε, πες ότι έχουμε βάλει, ας πούμε, όλες τις, ό,τι χρειαζόταν, βάζει εδώ αστεράκια και τα λοιπά και view website. Παρόλο που δεν έκανα τα βήματα, δεν μπορεί να φανεί σε κάποιον τώρα περίεργο, δεν άλλαξε, δεν ανέβασαν προϊόντα, αλλά σου δείξα όλα τα βήματα που χρειάζεται να κάνεις για να φτιάξεις ένα story, γιατί είναι εύκολο. Okay. Λοιπόν, και έτσι θα φαίνεται το store σου και λέει About A&D Store, ξέρεις. Έτσι θα φαίνεται το store σου και μετά μπορείς να αρχίσεις κανονικά να το δουλεύεις. Okay. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Αν χρειάζεσαι περισσότερη βοήθεια σε σχέση με αυτό, μπορώ να κάνω ένα δεύτερο βίντεο να σε βοηθήσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις από καινούρια βίντεο που ανεβάζω, γιατί ανεβάζω κάθε εβδομάδα βίντεο με τεχνικές, με tips για το internet marketing, social media κτλ. Που μπορούν να σε βοηθήσουν και σχεδόν κάθε μέρα πλέον. Οπότε κάνε like σε αυτό το βίντεο αν σ' άρεσε. Κάνε subscribe στο κανάλι μου για να βλέπεις παραπάνω βίντεο στο μέλλον σε σχέση με internet marketing, e-commerce, social media κτλ.